24ο, 7ο, Δημοτικό Σχολείο Γουρνών, 24ο, 31ο, 9ο, 31ο, επίσης, 4ο Αλικαρνασσού, 26ο, 43ο, 43ο, 26ο, 5ο Αλικαρνασσού, 4ο, 50ο Ηρακλείου Τάλος, Σχολείο Μητρόπολης, 26ο, και ανάληψης. Θα ξεκινήσουμε με φυσικά με τραγούδια, ματινάδες. Μετά τα θεατρικά θα ακολουθήσουν και θα τελειώσουμε με βίντεο προβολές. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο πάλι. 16ο Δημοτικό Σχολείο. Τα παιδιά ταξιδεύουν στο μέλλον. Τους ακούμε. Yeah.
λάβει την παιδική θνησιμότητα. Το πρώτο χορευτικό είναι από την Εύτη. Θα σας προβληματίσει με μία αφίσα και η Πέμπτη έχει ένα χορευτικό που θα δώσει τις λύσεις. Μειώσαμε την παιδική θνησιμότητα.
8ο Δημοτικό Σχολείο ασχολήθηκε με τις βάσεις φέτος της Σούδας, του Ίστιλιτ και του Αμπιάμινας Ιταλίας και στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά έβγαλαν ματινάδες σχετικά με το θέμα, τις οποίες θα σας παρουσιάσουν απόψε.
σας. Καλησπέρα σας, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ένα σχολείο πραγματικά που έχει ιστορία. Σήμερα αυτό που θα σας παρουσιάσουμε στα πλαίσια του προγράμματος έχει σχέση με το νερό. Σώστε ποτάμια, γύμνες θάλασσες και πόσιμο νερό είναι χρέος μας αυτό. Αυτό ήταν το θεατρικό που παρουσιάσαμε πριν μερικές μέρες στο θεατρικό σταθμό. Σήμερα κάνουμε το κομμάτι το δικό μας, το 24ο, που έχει σχέση με το πόσιμο νερό και με τη θάλασσα. Είναι λυπηρό αυτό που πραγματικά γίνεται, το ότι τα παιδιά σαν αυριανοί πολίτες δεν θα ξέρουν ότι σε λίγο καιρό πραγματικά θα πούμε το νερό νεράκι, γιατί με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, χωρίς να έχουμε οικολογική συνείδηση, γιατί είναι χρέος δικό μας των εκπαιδευτικών, να μάθουμε τα παιδιά να έχουν οικολογικό μυαλό, οικολογική συνείδηση. Να ξέρουν τι είναι ανακύκλωση, να ξέρουν ότι ο πλανήτης αυτός που μας φιλοξενεί πρέπει να τον προστατεύουμε, γιατί μαζί με τα παιδιά τραγουδήσαμε τη γη, τη ζωγραφίσαμε στον πίνακα και την κάναμε να κλαίει, γιατί πραγματικά κλαίει η γη, η καρδιά της τυπάει, κανείς δεν την ακούει, και είπαμε, με λένε γη, σαν τη γιαγιά μου τη ζωή. Όμως δεν τρέπαμε να πω, μια μέρα θα καθαριστώ. Ντροπή. Σε αυτή την όμορφη τη γη να υπάρχουν σκουπίδια και βρωμιές, απόβητα και πυρκαγιές. Α, ως εδώ. Μια μέρα θα καθαριστώ. Όλοι εσείς μικροί μεγάλοι, ελάτε πραγματικά να σώσουμε τη γη που μας φιλοξενεί. Γιατί δεν ανήκει σε κανένα, μας φιλοξενεί η γη και πρέπει πραγματικά να ξέρουμε κι εμείς να συμπεριφερόμαστε όμορφα και να λέμε ευχαριστώ για τα δώρα που μας δίνει, και το μόνο που χρειάζεται είναι, βρε αδερφέ, να την αγαπάμε και να την προστατεύουμε. Σήμερα λοιπόν με τα παιδάκια της πρώτης τάξης θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι που έχει σχέση με το νερό, με την οικολογική συνείδηση. Θέλω μονάχα να σας υπενθυμίσω ότι τη λέξη χρέος τη δανειστήκαμε από τον Νίκο Καζαντζάκη, τον αγαπημένο μας, που λατρεύουμε πολύ, γιατί πραγματικά, αν διαβάσουμε την ασκητική, το αναφέρει μέσα. Είναι χρέος μας πραγματικά να προστατεύουμε τη γη και πραγματικά κάποια στιγμή να μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν τους αρέσει να το αλλάζουν. Γιατί πάλι θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Καζαντζάκη που λέει ότι εμείς εκπαιδευτικοί χτίζουμε γέφυρες για να περάσουν τα παιδιά μας απέναντι. Όταν λοιπόν περάσουν τα παιδιά τις γέφυρες, τις χαλάμε για να χτίσουν τις δικές τους γέφυρες. Αυτό κάνουμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε για τα δικά σας παιδιά, για τα δικά μας παιδιά, γιατί το μέλλον αυτού του τόπου είναι τα παιδιά μας, η ελπίδα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
αφρίζουν και γαλαίνουν. Για να τη μορφή σταγόνων και κρυστάλλων πέφτουν στη γη. Πότε παίρνουν στα βροχή, πότε φανιώνει, πότε φανφαλάζει. Ελπίζω να καταλάβατε καλά τον κύκλο του νερού. Το επόμενο μάθημα θα γράφουμε διαγώνισμα. Κατά διάγωσμα λοιπόν. Πείτε τον
Thank you.
να περνάς καλά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ καλά. Από τότε που εγώ και οι γονείς μου με κακομίσανε, νιώθω συνεχώς μπερδεμένη και στεναχωρημένη. Στο καινούριο μου σχολείο γίνονται άσχημα πράγματα. Κάποια παιδιά που εγώ τα θεωρώ φίλους μου, φέρονται με άσχημο τρόπο σε άλλους φίλους μου. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ, Αργυρούλα. Θέλω να κάνω παρέα με όλα τα παιδιά, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα άσχημα πράγματα που κάνω. Μακάρι να ήμασταν κοντά, σ' αγαπώ πολύ και μου λείπεις. Η φίλη σου Ελπίδα.
σεβασμός μπορούν να διώξουν μακριά τον εκφοβισμό.
Στο center back, center back.
γεμίσω με φυλά και χτυσί. Αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι ο πόλεμος,
τους ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαλβίνα Λεντίκ, τον κύριο μας. Thank you.
Ακολουθεί ένα τραγούδι που η στίχη του είναι παρμένη από ένα ποίημα του βιβλίου μας της φετινής δηλαδή τάξης και τη μουσική την έχει επιμεληθεί, την έχει δημιουργήσει ο κύριος Κουφτζής. Παίζει ο κύριος Μαρκόπουλος Μάριος, ακορντεόν.